Στις 12 Ιουνίου του 1973, βράδυ Παρασκευής, στην Αθήνα, σχεδόν απέναντι από το Πολυτεχνείο, γίνεται μια θεατρική πρεμιέρα. Ο θείασος Τζένις Καρέζη και Κώστα Καζάκου, στο Θερινό Θέατρο Αθήνεων, είναι έτοιμος για το μεγάλο μας τσίρκο. Οι θεατές είναι στις θέσεις τους, οι αστυνομικοί επίσης, και τα φώτα χαμηλώνουν. Ο Ρωμιός και το Ρωμιάκι βγαίνουν στη σκηνή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έλα στο έργο μας. Α, ναι, το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνον υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα, όμως, έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισε να το ρίξει όξο, αν ξεθυμάνει. Θέλει να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμό. Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι γράφτηκε. Είναι για ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου ως κωμωδία και ενεκρίθη ως κωμωδία δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Τώρα με αυτό δεν θέλω να πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε κάθε άλλο. Εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι η αδίποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς συμπτωματική. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Το σπονδυλωτό γεμάτο υπονοούμενα και αλληγορίες έργο έγραψε ο Ιάκωβος Καμπανέλης μέσα σε μερικούς μήνες. Του το ζήτησαν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος, καθώς έψαχναν έναν τρόπο να εναντιωθούν στη χούντα των συνταγματαρχών που τα είχε σκοτεινιάσει όλα. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, διατρέχοντας την ιστορία μας από τα χρόνια του Όθωνα μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή, με μια καλογραμμένη και πικρή σάτυρα, μίλησε για τα δεινά του λαού, για τα ιστορικά λάθη των ηγετών του, για τον ρόλο των ξένων δυνάμεων, για την εξουσία, μίλησε μέσα από την ιστορία για όλα όσα συνέβαιναν τότε που ανέβαινε η παράσταση. Τώρα περιμένουμε τον Όθωνα. Α, ο Όθωνας και η Αμαλία, ε! Όχι, η Αμαλία θα έρθει αργότερα, τώρα περιμένουμε τον Όθωνα. Έτσι, μπράβο. Να έχουμε κι εμείς ένα δικό μας βασιλιά, να μην περιμένουμε όλα τους ξένους βασιλιάδες, γιατί όποιος δεν έχει νύχια να ξυστεί... Καλά δεν λέω. Σοφά. Μόνο που κι αυτόν οι ξένοι μας τον διαλέξανε. Άσου να διαλέγουν οι ξένοι. Ξέρουν αυτοί, έχουν πείρα οι άνθρωποι. Στο μεγάλο μας τσίρκο συμμετέχουν 35 ηθοποιοί. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Κώστας Καζάκος. Τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Φέδων Πατρικαλάκης. Ο Ευγένιος Σπαθάρης συμμετέχει στον διάκοσμο και στη διδασκαλία της θεατρικής απόδοσης του Καραγκιόζη, ρόλο που υποδίεται ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Εκτός όμως από τον Καραγκιόζη, ο μεγάλος ηθοποιός υποδίεται και τον Κολοκοτρώνη. Ακούτε ωραία τώρα οι Έλληνες! Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Ωραία Παπαβλέσσα! Σήκω και έλα βοήθαμε. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα και οι ζωντανοί με τα ζωντανά. Ήταν συγκινητικό κείμενο και ο Παπαγιανόπουλος έκλαιγε κάθε μέρα στην παράσταση. Δεν μπορούσε να πει τα λόγια από τη συγκίνηση που τον έπιανε. Το μεγάλο μας τσίρκο είχε και πολλά τραγούδια. Γιατί όπως λέει ο Ιάκωβος Καμπανέλης που έγραψε και τους στίχους. Υπάρχουν στη ζωή καταστάσεις που δεν τις χωράει ο λόγος. Και τότε ή παραχωρεί τη θέση του στη σιωπή ή τρελαίνεται και γίνεται στίχος και στίχος που ξανατρελαίνεται και γίνεται τραγούδι. Η εξαιρετική μουσική της παράστασης είναι του Σταύρου Ξαρχάκου και ο άνθρωπος που έκανε παντοτινά και τα τραγούδια αλλά και το μεγάλο μας σύρκο είναι ο Νίκος Ξυλούρης. Έχοντας το ρόλο του τραγουδιστή Ντελάλη, βγαίνει στη σκηνή, τραγουδάει όπως μόνο εκείνος ξέρει και αγγίζει την Αθανασία. Και έβγαινε ο Ξυλούρης με τη στολή, την κριτική, με το κεφαλομάντιλο και τα κρόσια και τα στιβάνια του εκεί πέρα και έπαιρνε τη θέση του. Ήταν και η προσφυγιά από πίσω και ακουγόταν και αναγγελίες του Ερυθρού Σταυρού από τα μεγάφωνα. Θυμάμαι ότι όταν έβγαινε στη σκηνή με το μικρόφωνο και έβγαινε από την κουίντα και διέσκιζε διαγώνια τη σκηνή και πήγαινε να περάσει, έκανε ο κόσμος όλο το θέατρο. Ήταν ένα πραγματικά έτσι σαν ημίθεος.
Το μεγάλο μας τσίρκο κρίθηκε εξόχως ενοχλητικό από τη Χούντα, η οποία πολύ σύντομα κατάλαβε πως παρά τη λογοκρισία και τις αφόρητες πιέσεις που ασκούσε, είχε επιτρέψει να ανέβει μια παράσταση που έγινε αιστεία αντίστασης. Οι πρωταγωνιστές βρέθηκαν πολλές φορές στην ασφάλεια και η Καρέζη κρατήθηκε στο ΕΑΤ ΕΣΑ για έναν μήνα. Όταν αποφυλακίστηκε, επέστρεψε και οι παραστάσεις ξαναξεκίνησαν. Ο κόσμος έκανε ουρές έξω από το θέατρο, αγνοώντας τους αστυνομικούς, τους εκφοβισμούς και τους κινδύνους. Πάνω από 400.000 άνθρωποι παρακολούθησαν το μεγάλο μας τσίρκο. Και σήμερα, μισόν αιώνα μετά, όλοι μιλάμε πια για μια θεατρική παράσταση που εκτός από την καλλιτεχνική της αξία, έγινε και ζώσα ιστορία. Ακούσαμε τον Κώστα Καζάκο από τις εκπομπές Αθέατος Κόσμος του Κώστα Χαρδαβέλα και Μηχανή του Χρόνου του Χρήστου Βασιλόπουλου, εκπομπές αφιερωμένες στο μεγάλο μας τσίρκο. Στα σκοτεινά και σε πιανούνε στα στενά. Φίλοι κι αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Γράφουν σημάδια, μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, εύχα να το γράψεις. Να μη σ' ακούσουν τα σκύλια, βγάλε φωνή χωρίς μίλια. Σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Ήταν στρατιώτες, φυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλακτό, όπου φωνή φοβάται να ακούει αυτό.